Επισκέψεις σε εγκαταστάσεις της επιχείρησης ηλεκτρισμού θα συμπεριλάβει το πρόγραμμα επίσκεψης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Κοζάνη το διήμερο 7 και 8 Φεβρουαρίου. Την Παρασκευή ο κ. Χατζηδάκης αναμένεται να βρεθεί στο νότιο πεδίο και στο εργοστάσιο Πτολεμαϊδα 5. Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την απολιγνητοποίηση στις ξενοδοχείες της Πτολεμαϊδας. Την ίδια στιγμή, έξω από το ξενοδοχείο, θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από παραγωγικούς και συνδικαλιστικούς φορείς. Εμείς εξ αρχής είπαμε ότι εδώ πρόκειται για μια πολύπλευρη καταστροφή. Καταστροφή της περιοχής, οικονομική και περιβαλλοντολογική. Είναι μια καταστροφή και για τους καταναλωτές ενέργειας, διότι θα αυξηθεί το ρεύμα. Είναι τεράστια η δυτικοποίηση της ΔΕΗ, σχεδόν όλες τις παραγωγές της. Δηλαδή δεν βλέπουμε κάτι, ούτε ένα θετικό, και βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν και ούτε λόγοι για να γίνει αυτό. Ούτε λόγοι κλιματικοί, ούτε λόγοι οικονομικοί. Απλά οι λόγοι είναι μόνο εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων και γεωστρατηγικών συμφερόντων μεγάλων υπερελιστικών χωρών όπως είναι η ΗΠΑ και η Γερμανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Έτσι κάναμε μια ημερίδα όπου πιάσαμε αυτά τα πολύπλευρα ζητήματα ώστε να λύσουμε και τυχόν απορίες που έχει ο κόσμος, γιατί θα πρέπει πλέον να μπει στον αγώνα. Αυτό εμείς, επειδή το θεωρούμε καταστροφή, αυτή την καταστροφή, τουλάχιστον όσο αφορά τις δυνάμεις μας, δεν θα το αφήσουμε να γίνει. Έτσι καλέσαμε συλλογικότητες, με ένα ανοιχτό κάλεσμα, συλλογικότητες και αγωνιστές, εργαζόμενους της περιοχής, και κάναμε την πρώτη συλλογικότητα, η οποία μέσα από αυτήν θα παλέψουμε. Δεν θα είναι αυτή μόνο. Δηλαδή θέλουμε να μιλήσουμε και με άλλες, αν υπάρχουν ή αν δημιουργηθούν άλλες συλλογικότητες. Θέλουμε δηλαδή να πάμε ενωμένοι σε αυτόν τον αγώνα. Δεν μας αφορά κυρίως να κάνουμε το κομμάτι μας, για να το πω έτσι, αλλά για να λυθεί το ζήτημα. Για να λυθεί το ζήτημα πρέπει να βγούμε μαζικά, όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι πολίτες εργαζόμενοι της περιοχής, αυτοί τουλάχιστον που θίγονται, γιατί δεν θα είμαστε όλοι μαζί. Υπάρχουν και αυτοί που ονομάστηκαν μαυραγωρίτες της ενέργειας, που περιμένουν να βγάλουν, ας πούμε, σαν τα κοράκια κάτι από αυτό το ξεπούλημα ή την ερημοποίηση της περιοχής. Αυτό κάναμε χθες και καλούμε, μια και είπατε και για τον Υπουργό, κάναμε και το κάλεσμα για το Σάββατο το μεσημέρι 3 η ώρα, που τελικά από ό,τι μάθαμε θα είναι στο ξενοδοχείο Παντελίδης αυτή η σύσκεψη. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και τους πολίτες της περιοχής να παραβρεθούν έξω από το ξενοδοχείο Παντελίδης για να διαδηλώσουμε, να δώσουμε τον Υπουργό να καταλάβει ότι εμείς αυτά δεν τα δεχόμαστε. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει αυτή η καταστροφή και η ρήμωση του τόπου. Θεωρείτε, για να το βάλουμε και κάπως έτσι θεωρητικά, να το τακτοποιήσουμε κάπως, όσοι είναι μέσα θα είναι υπέρ και όσοι είναι έξω θα είναι κατά της απολιγνητοποίησης? Εντάξει, μπορεί να μην είναι έτσι ακριβώς. Κατά τη δική μου γνώμη δεν θα έπρεπε να είναι μέσα κανένας. Δεν χρειάζεται, διότι τα μηνύματα τα έχει λάβει ο Υπουργός, ξέρει τι λέει η περιοχή, δεν χρειάζεται να πάμε να το πούμε για από εκεί. Απλά αυτό που πρέπει να του δείξουμε ότι η στάση του είναι εχθρική και δεν συζητάμε με τον εχθρό. Οι επόμενες κινήσεις ποιες είναι? Οι δικές μας. Η ενημέρωση των πολιτών, πώς θα κινηθεί? Ακριβώς έτσι. Θα κινηθούμε και με ενημέρωση και με τους εργαζόμενους μέσα στα ορυχεία και τους σταθμούς. Και τους πολίτες, ένα είναι ενημέρωση και άλλοι είναι αγώνες. Οι αγώνες πρέπει να είναι πολύπλευροι και πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα αγώνα. Διότι μέχρι τώρα όσες φορές κάναμε ήταν τουφεκές στον αέρα. Χτυπούσαμε μια μεγάλη διαδήλωση, πράγματι ο κόσμος ακολουθούσε και στην Πτολεμαϊδα και στην Κοζάνη, αλλά δεν υπήρχε επόμενο βήμα, προγραμματισμός. Εμείς λέμε ότι πρέπει να είναι πολύπλευρος, δηλαδή να ξεκινάει και με τις συγκεντρώσεις και με τις απεργίες των εργαζομένων και με καταλήψεις. Και ακόμα, γιατί όχι, θα προτείναμε και μια πορεία για την Αθήνα. Μια πορεία που θα ενημερώνει, κατά τη διάρκεια της πορείας, θα ενημερώνει όλους τους πολίτες που δεν ξέρουν. Εγώ τους ονόμασα από το λιμαϊδολόγοι. Όλοι μιλάνε για καρκίνους, μιλάνε για θάνατο. Αυτό ξέρουν, ας πούμε, οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας, χωρίς να είναι ενημερωμένοι. Έτσι θα μπορούμε και να τους ενημερώνουμε, να έχουμε δηλαδή συμμάχους μαζί μας. Στην ημερίδα είχαμε και συναγωνιστές από την Μεγαλόπολη, είμαστε σε επαφή και με αυτούς. Πρέπει να γίνει και ένας συντονισμός με τον νομό Αρκαδίας εκεί πέρα. Και εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι θα νικήσουμε. Ήδη κάποια σημάδια φαίνονται ότι θέλουν να κάνουν βήματα πίσω. Το θέμα είναι ότι
ποια θα είναι αυτά τα βήματα και αν εμείς θα τα δεχτούμε.